Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια περίεργη είδηση με μια γυναίκα η οποία προσπάθησε να κλέψει τι, 5 δόσεις εμβολίου της Pfizer. Πράγματι, ναι. Έγινε, συνέβη στην Κοζάνη, στα Σέρβια Κοζάνη, όπου μια 62χρονη, ενώ είχε τον προγραμματισμένο εμβολιασμό της, πράγματι εμβολιάστηκε χθες το απόγευμα. Βλέπει λοιπόν το φιαλίδιο μπροστά της Pfizer, το οποίο είναι 5 δόσεων. Κάνει ένα τσουπ, το αρπάζει και το βάζει στην τσέπη. Έλα όμως που την είδανε κάποιες νοσηλεύτριες, με αποτέλεσμα να τη σταματήσουν στην είσοδο, να τη ζητήσουν πίσω το φιαλίδιο, να την κρατήσουν και να έρθουν οι αρχές. Έτσι λοιπόν, σήμερα δικάζεται για κλοπή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, θωρά ξένης ιδιοκτησίας, αλλά και παράβαση μέτρων του κορονοϊού. Κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτό, τι, γιατί... Για ποιο λόγο να τη σκέψει. Πες μου και εσύ να σου πω... Εδώ λέει πάντα κάνουν, γιατί παρά να κλέψει θα κάνει τι. Ξέρετε, σε μερικούς ανθρώπους είναι αρρώστια αυτό. Αυτό δηλαδή, σκέφτηκα και εγώ πρώτο. Εκτός και, ναι, εκτός και αν κάτι συμβαίνει. Θα το ελέγξει η ελληνική αστυνομία που διενεργεί τον έλεγχο. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και με τον Σπύρο Μπιμπίλα, ο οποίος βγήκε και μίλησε για την παρεξήγηση η οποία έχει γίνει μεταξύ του ίδιου και της Κατερίνας Καινούριου, όταν την ίδια ώρα που είχε βγει η Κατερίνα Καινούριου, έπρεπε να βγει και στην εκπομπή της Φέη Κορδά και του Λιάγκα και εκεί έγινε η παρεξήγηση με την Κατερίνα Καινούριου να τον αποχαιρετά στα γρήγορα με συνοπτικές διαδικασίες, ενοχλημένη με το τι ακριβώς είχε γίνει. Παρακαλώ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η εκπομπή μας μεταδίδεται αυτή την ώρα. Απόγευμα και δεν έχει άλλες εκπομπές να σε διεκδικούν. Στις ώρες αιχμής. Ευτυχώς, γιατί τις τελευταίες μέρες περνάω λίγο ψυχολογικά βασανιστήρια. Δηλαδή, δεν μπορώ να διαχειριστώ το σε ποια εκπομπή θα βγω. Εγώ είμαι ευγενικός με όλους. Όλους τους αγαπώ, γιατί όλοι μας περιποιούν την ενία αλήθεια και από όλες τις εκπομπές έχει προωθηθεί το ζήτημά μας. Ναι, δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι οι εκπομπές μας βοηθάνε. Τι είναι, ποιος θα προλάβει, ποιος θα χτυπήσει το τηλέφωνο πρώτο. Ναι, έτσι έχει πει ο Σπύρος. Κοίταξε, όταν δύο εκπομπές σου λένε θα σε πάρω την ίδια ώρα ακριβώς, λέω βρείτε τα μεταξύ σας. Δεν μπορώ εγώ να διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτό που λες. Πώς θα μιλάνε εκπομπές, ούτε εγώ μπορώ να το πότε θέλετε εσείς το Σπύρο. Θα σου πω αυτό που λένε στη διαφήμιση. First come, first served. Ναι. Όποιος πάρει, όποιος φτάσει πρώτος, αυτός θα εξυπηρετηθεί. Εμείς σου λέω, ευτυχώς αυτό λέγαμε. Είμαστε εκτός συναγωνισμού. Μπράβο σας. Το πρόβλημα είναι όταν δύο εκπομπές παίρνουν ταυτόχρονα η μία στο Skype και η άλλη στο κινητό. Και γίνεται ένας αχταρμάς. Εγώ πάντως και τα δημοσιεύματα που βλέπω τώρα έξαλλη Κατερίνα Καινούριο δεν ισχύουν. Γιατί την Κατερίνα είμαστε φίλοι. Πλάκα κάνουμε, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν. Όχι, διάβασα τώρα σε site έξαλλη Καινούριο με τον Μπιμπίλα. Καθόλου έξαλλη δεν είναι. Μια χαρά μιλάμε. Τι να πεις Σπύρος Μπιμπίλας. Μένουμε εδώ, πάμε γρήγορα να δώσουμε τα τελευταία κομμάτια για σήμερα. Τα τελευταία κομμάτια για σήμερα από το πιο επαναστατικό εργαλείο πιασίματος και συλλογής απορριμμάτων. Θα σας λυθούν στην κυριολεξία τα χέρια. Δεν χρειάζεται πλέον να ανεβαίνετε πάνω σε σκαμπό και σε σκάλες για να μπορέσετε να πιάσετε αντικείμενα τα οποία βρίσκονται σε ύψος. Ή στα ντουλάπια σας επάνω ή σε ράφια, στο ψυγείο. Το οτιδήποτε πλέον μπορείτε να έχετε το συγκεκριμένο εργαλείο πιασίματος. Δεν χρειάζεται πλέον να σκύβετε για να πιάσετε αντικείμενα που βρίσκονται στο έδαφος. Εδώ βλέπετε. Γιατί να κινδυνεύετε να πιαστεί η μέση σας. Εσείς που έχετε προβλήματα με τη μέση σας, με τη σπονδυλική σας στήλη, που δεν κάνει να σκύβετε, που δεν κάνει να ανεβαίνετε σε σκάλες. Για όλους εμάς που δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμαστε. Υπάρχει λοιπόν λύση. Το εργαλείο πιασίματος και συλλογής απορριμμάτων μόνο με 25 ευρώ. Τελική τιμή. Ναι, καλά ακούσατε. Τελική τιμή και δώρο έκπληξη για τους 30 πρώτους σήμερα τηλεθεατές. Με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Βλέπετε. Βλέπετε πόσο εύκολα ανοίγει ντουλάπια, πιάνει ποτήρια, πιάνει αντικείμενα που είναι στο σπίτι σας. Δείτε εδώ με τη σταθερότητα. Κοιτάξτε εδώ, είναι ένα επαναστατικό. Είναι το νούμερο ένα παγκοσμίως προϊόν με πολλά βραβεία πατέντας. Δείτε εδώ, ακόμα και το αλεύρι και τη ζάχαρη και αντικείμενα, ακόμα και ένα κέρμα. Τα πάντα μπορεί να πιάσει, ακόμα και να βιδώσετε και μια λάμπα. Δείτε τι ακριβώς κάνει. Κάτω το κρεβάτι έχει ένα παπούτσι. Δείτε εδώ, απορρυπαντικά, εδώ τα πάντα. Ακόμα και να κρεμάσετε και μια γλάστρα.
στο 218-218-9400. Τα απορρίμματα από κάτω, να τα μαζέψετε. Μπαίνει στο σιρτάρι σας. Βλέπετε, είναι ανοιγόμενο. Δείτε, δεν χρειάζεται να σκύβετε, δεν χρειάζεται να ανεβαίνετε πάνω σε σκάλες και σε σκαμπό. Δεν χρειάζεται να πονάει η μεσούλα σας και να σκύβετε και να κινδυνεύετε. 218-218-9400, μόνο 25 ευρώ τώρα και δώρο έκπληξη και δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Μένουμε εδώ, να σας πούμε να έχετε ένα καλό μεσημέρι, ακολουθεί η κομπή του Γιώργου Καρατζαφέρη, Ελλάδα γεια σου, ένα μεγάλο ευχαριστώ και που σήμερα είσαι κοντά μας. Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η Ορθοδοξία μας, ο Θεός μαζί μας, ο Θεός μαζί σας, καλό μεσημέρι σε όλους.